Είναι λοιπόν η κυρία Τζένι Αρσένη, Ευγενία Αρσένη, αλλά Τζένι την γνωρίζουμε όλοι και την φωνάζουμε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, κυρία Αρσένη, σήμερα. Μα για το βήμα. Θα διαβάσω εν συντομία το βιογραφικό σας για μια τυπική σύσταση και με τους ακροατές. Περισσότεροι νομίζω σας γνωρίζουν. Και μετά περνάτε στη συζήτηση με τον Γιώργο Τραπεζιώτη. Σκηνοθέτης, θεατρολόγος, διδάκτορης αισθητικής φιλοσοφίας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, συντονίστρια του Τμήματος Πολιτισμού. Μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής, είχε το συντονισμό του Τμήματος Προσφυγικού και Μεταναστευτικής Πολιτικής και ήταν και υπεύθυνη θεματικής πολιτισμού της Νομαρχιακής Επιτροπής της Α' Εκλογικής Περιφέρειας της Αθήνας. Διδάκτορης ειδικής φιλοσοφίας, σκηνοθέτης, θεατρολόγος λοιπόν, με πολιετή διεθνή καλλιτεχνική διαδρομή. Σπούδασε θεατρολογία και σκηνοθεσία θεάτρου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εκπώνησε τη διδακτορική της διατριβή στην αισθητική φιλοσοφία. Συνέχισε τις σπουδές της στη σκηνοθεσία όπερας και κινηματογράφου στην Αμερική. Καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών της, έλαβε υποτροφίες από διεθνείς οργανισμούς όπως το Ίδρυμα Fulbright και άλλα. Ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Φορέα Artivism Drives Democracy για την τέχνη και την κοινωνική αλλαγή. Έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια, Αθηνών, Πελοποννήσου, Ιόνιο, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ως σκηνοθέτης έχει συνεργαστεί με πολλούς διεθνείς φορείς, Royal Albert Hall, Center for Contemporary Opera, New York, San Francisco Opera Center, Εθνική Λυρική Σκηνή, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Διατέλεσε πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Διεθνών Πολιτιστικών Οργανισμών. Πρόσφατα τιμήθηκε με το Study UK Alumni Award Πολιτισμού και Δημιουργικότητας από τον πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα. Γιώργο, έχεις το λόγο. Από τον πολιτισμό στην πολιτική, κυρία Αρσένη, δεν είναι καινούρια η προσπάθεια αυτή, έτσι, είστε χρόνια στα κοινά. Είναι αλήθεια αυτό. Καταρχάς, χαίρομαι, ευχαριστούμε πολύ για το βήμα. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα να συστηθούμε όλοι. Συμβαίνει να φιλοξενούμε συχνά στο σταθμό σας, οπότε χαίρομαι που με κάποιο τρόπο συνομιλώ ξανά με τους ακροατές σας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, η σχέση με την πολιτική και τον πολιτισμό είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα δύο. Θέλουμε πολιτισμό στην πολιτική καταρχάς, γιατί οι αξίες και στον τρόπο που, αν θέλετε, διάγουμε την πολιτική, αυτό είναι το ένα κομμάτι και ελπίζω να επικρατήσει σε αυτή την προεκλογική περίοδο, είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο, μιλώντας για τις αξίες, οι αξίες που, αν θέλετε, επικοινωνούμε μέσα από, από την τέχνη, τις οποίες, με τις οποίες θέλουμε να εμπνεύσουμε τόσο το κοινό και την κοινωνία, όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο, επειδή αναφερθήκατε και σε αυτό το κομμάτι, κυρία Κεχαγιά, μας από το βιογραφικό και τους νεότερους ανθρώπους, είναι αυτές που θέλουμε και για τη ζωή. Επομένως, η πράξη της πολιτικής είναι στην πραγματικότητα αυτά που οραματιστήκαμε, αυτά τα οποία θέλουμε να δούμε μέσα από την τέχνη. Η αισθητική, που είναι και το κομμάτι του αντικειμένου μου, η αισθητική στην καθημερινή ζωή, η αισθητική στη συμπεριφορά, η πράξη αυτών των αξιών, μιλάμε για προσβασιμότητα, μιλάμε για δικαιώματα. Αναφερθήκατε νωρίτερα στην σπουδαία Συμφωνία των Πρεσπών και επιτρέψτε μου, κάναμε έτσι και μια κουβέντα νωρίτερα. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που πέρσι ως υποψήφια στην Α' Αθήνας η ομάδα Αλήθειας, μετά από με μια συζήτηση σε τηλεοπτικό σταθμό, που είπα ότι είναι σπουδαία η Συμφωνία των Πρεσπών και μακάρι να έχουμε και άλλες τέτοιες για τη διεθνή διπλωματία, με πήγε και το πήρε το κομμάτι και το κίνησε. Αυτά που για μας είναι ουσιαστικά δικαιωματικά και θεμελιώδη για την ειρήνη στον κόσμο, δυστυχώς για την κυβέρνηση είναι και το αποδεικνύει, είναι οι λάθος κινήσεις που στην πραγματικότητα οδηγούν, φοβάμαι, σε πολύ σκοτεινούς δρόμους. Έτσι λοιπόν, πολιτισμός και πολιτική, και να κατανοήσουμε ότι, ξέρετε, οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την τέχνη, γιατί επικρατεί δυστυχώς, δεν επικρατεί, υπάρχει, όμως νομίζω ίσως αμβλύνεται πια, αλλά υπάρχει μια τέτοια αίσθηση μερικές φορές ότι είναι κάτι πάρα πολύ φλού και κάτι, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, και κάτι πάρα πολύ γενικό.
αυτό δεν, δεν είναι αλήθεια. Δεν ισχύει. Όταν, δεν ισχύει, διότι ναι. όταν... αν θέλετε, επειδή αναφερθήκατε και στις παραστάσεις, όταν έχεις να σηκώσεις ένα έργο από το χαρτί, από την παρτιτούρα στη σκηνή, mm-hmm. αυτό έχει μια διαδικασία πάρα πολύ οργανωμένη. Mm-hmm. Είναι βεβαίως έμπνευση και οράματος, όπως είναι και η πολιτική, αλλά είναι και συγκεκριμένες διαδικασίες και πράξεις. Επομένως, αυτό που μοιάζει γενικό είναι πάρα πολύ στοχευμένο. Mm-hmm. Και γιατί έχεις μια ευθύνη να παραδώσεις ένα έργο στο κοινό. Κάνω ένα παραλληλισμό. Άρα μας λέτε ότι η συγκρότηση που απαιτείται ακριβώς. για να στηθεί ένα καλλιτεχνικό πολιτιστικό έργο βοηθάει ή αντιστρόφως και στην πολιτική, στην ενασχόληση με την πολιτική. Από το, ακριβώς, από το όραμα στην πράξη. Και αυτό θέλει συγκρότηση, μέθοδο, εμφάνιση, εμβάθυνση. Είναι αυτό που λέω συχνά, ότι η γνώση είναι απελευθερωτική δύναμη. Τόσο στην πολιτική, όσο και στο έργο με το οποίο πραγματεύεται κανείς, όσο πιο πολύ εμβαθύνει, όσο πιο πολύ κάνει συγκεκριμένα τα βήματα, τόσο στην ουσία θα είναι το όραμα πράξη και θα έχει έμπνευση, αλλά και θα έχει ουσία στο τέλος. Μιλήσατε για εμβάθυνση και το πάμε από την τέχνη στην πολιτική και μένουμε στην πολιτική. Εμβάθυνση στην πολιτική σε εποχές ελαφρότητας όμως, κοινωνικής και πολιτικής, μπορώ να πω, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί, αυτό που γιατί μπαίνουμε σε μία συζήτηση, σε ένα, μάλλον σε, αρχίζουμε να μιλάμε με έναν τρόπο όχι ιδιαίτερα αναλυτικό πια. Στεκόμαστε πολύ στους τίτλους. Έχουμε ξεπεράσει πια ακόμη και την εποχή της εικόνας. Είμαστε πιο πέρα πια από αυτό. Είμαστε στην εποχή της σύντομης πληροφορίας. Μπορεί να συμπυκνώνουμε μέσα σε μικρές προτάσεις μεγάλα νοήματα. Ποια είναι η ανάγκη της εποχής πια, κύριε Αρσένη? Είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή σε όλο τον πλανήτη γίνεται έτσι η κουβέντα. Επειδή είμαι συνεχώς σε επαφή με νεότερους ανθρώπους, με τους φοιτητές, καταλαβαίνω αυτή την ανάγκη του πιο γρήγορου, ναι. του πιο συμπυκνωμένου. Την ίδια στιγμή νομίζω ότι είναι και δική μας ευθύνη ο τρόπος της επικοινωνίας, mm-hmm. ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που μεταφέρουμε τα ζητήματα, να μην είναι περίτεχνος με την κακή έννοια του σπουδαίου αυτού όρου της τέχνης, αλλά να είναι κατανοητός. Ξέρετε, αυτή η αίσθηση ότι αν μιλήσει κανείς ξύλινα και αποστασιοποιημένα, κρατάει τα σκύπτρα μιας έτσι πολιτικής ηγεμονίας, είναι λανθασμένη. Ο κόσμος θέλει ανθρώπους στην πολιτική, αν θέλετε το λόγος πολίτης, που προέρχονται από την εργασία, που ζούνε τις αγωνίες και τους αγώνες της καθημερινότητας και των πολιτών. Και έτσι δεν χρειάζονται πραγματικά πολλά λόγια, διότι χωρίς κανείς να μην εμβαθύνει στο ζήτημα. Ξέρετε, είναι σημαντικό, νομίζουμε ότι ο κόσμος δεν θέλει κάτι εύπεπτο. Mm-hmm. Θέλει όμως κάτι συγκεκριμένο και να μιλήσει κανείς, να μιλήσει κανείς με την αλήθεια. Και πάλι το λέω ως πολίτης, που από μικρό παιδί πραγματικά σχετίζομαι με την πολιτική και αυτό το λέω με πολύ συγκίνηση. Εμένα οι γονείς μου με παίρνουν από, θυμάμαι, 2-3 χρονών μαζί τους να ψηφίσω. Είχα στο σπίτι μου, το έχω πει και σε μια συνέντευξη γραπτός, λέει, και πρόσφατα, είχα σπίτι μου φτιάξει κάλπη την περίοδο των εκλογών. Πηγαίναμε με τους γονείς μου, μετά παίρναμε όλα τα ψηφοδέλτια, σύν' αυτό που είχε ψηφιστεί, και έφτιαχνα κάλπη. Και όποιος ερχόταν για ένα διάστημα μεγάλο εκείνη την περίοδο, όποιος ερχόταν επίσκεψη στο σπίτι, ψήφιζε. Και πάρα πολύ θύγηκε. Ήταν για μένα μια διαδικασία. Έμαθα μέσα από τους γονείς μου ότι η ψήφος είναι το σημαντικότερο δικαίωμα και η μεγαλύτερη ευθύνη. Το λέω αυτό, συνεχίζοντας έτσι στην ερώτησή σας, ως μια πολύ ανάμνηση σημαντική και ένα κομμάτι που με διαμόρφωσε. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει συνείδηση στους πολίτες και στους νέους ανθρώπους, μιλώντας για την εποχή. Και αν θέλετε, επειδή μας απασχολεί πάρα πολύ η εποχή και είναι ο μεγάλος εχθρός τελικά, mm-hmm. των εκλογών, αν θέλετε, η αποχή φέρνει την ακροδεξιά. Η αποχή φέρνει, είναι το επικίνδυνο. Αφήνει χώρο, αφήνει χώρο. Και είναι πραγματικά επικίνδυνη. Εκεί λοιπόν συζητάμε ότι η προσέγγιση και ο λόγος
να είναι τέτοιος που να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους που δεν ψηφίζουν. Εγώ καταλαβαίνω έως και τη δαιμονοποίηση της πολιτικής και δυστυχώς και όλων ημών που ασχολούμαστε με την πολιτική. Είναι όμως άδικη αν σκεφτεί κανείς ότι κάθε μας δράση και κάθε μας κίνηση ως πολίτες αυτής της κοινωνίας είναι πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν να καταλάβει ο πολίτης τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας να μετέχουμε στην κοινωνία με την ψήφο και άρα και η δική μας επικοινωνία να είναι τέτοια ώστε να οδηγήσουμε τον κόσμο στις κάλπες για να μετέχει στην κοινωνία. Αν θέλετε και αυτός είναι ο φορέας που αναφέρατε νωρίτερα, το Artemis Drives Democracy. Mm-hmm. Κάναμε κάποια στιγμή ένα φορέα με καλλιτέχνες από ολόκληρο τον κόσμο, πήγαμε και στην Ουκρανία και σε εμπόλεμες καταστάσεις για να ενδυναμώσουμε τον κόσμο, για να δώσουμε και να εμπνευστούμε και εμείς πώς μέσα από την τέχνη μπορούμε να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους, να δώσουμε εργαλεία τέτοια ώστε να μπορέσουν να αντιδράσουν. Mm. Να λοιπόν πάλι ο πολίτης στην κοινωνία. Και όλα αυτά γίνονται μέσα από απλές κινήσεις. Άρα και μέσα από τις κινήσεις της εποχής. Ας αξιοποιήσουμε τα εργαλεία και τη γλώσσα της εποχής για να δώσουμε χώρο στους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά με τέτοιο τρόπο όμως που να μην αλλοιώσουμε βεβαίως το χαρακτηριστικό ή ας είναι ο δρόμος για να οδηγήσουμε σε κάτι που θα βαθύνει αργότερα. Άρα δεν συμφωνείτε ότι είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιούμε τη νέα γλώσσα ή τα νέα μέσα οδηγούμαστε μαθηματικά στην αποπολιτικοποίηση της κοινωνίας? Όχι, ξέρετε, μερικές φορές χρειάζεται ένας τρόπος ευθύς, γιατί δεν πάρει απλά να κάνεις. Σας το λέω γιατί μεγαλώνοντας και εγώ και έχοντας δύο παιδιά σε μικρή ηλικία γυμνασίου, βλέπω όλο ένα και ακούω όλο ένα και περισσότερους γύρω μου, ως τώρα δεν ανήκω ευτυχώς σε αυτήν την κατηγορία και εύχομαι να μην μπω σε αυτήν την ομάδα των ανθρώπων, να λένε η νέα γενιά των ανθρώπων, βλέπεις τώρα ότι η νέα γενιά είναι με ένα κινητό στο χέρι, δεν ασχολούνται με τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι τα νέα παιδιά πάντα ασχολούνται με κάτι, απλά οι μεγαλύτεροι σε κάθε ιστορική στιγμή δεν μπορούν να τα πλησιάσουν, δεν μπορούν να μεταφράσουν αυτή τη νέα γλώσσα που διαρκώς έρχεται. Πάντα θα έρχεται μια νέα γλώσσα στα πράγματα. Ξέρετε, μετέχω αυτή τη στιγμή ως σκηνοθέτης, γιατί συνεχίζουμε και εργαζόμαστε στην διαμόρφωση ενός συναρτήριου που έχει σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και αφορά στην περίφημη γενιά Z. Mm-hmm. Και όλη η αγωνία και όλη η ιστορία αυτού του εγχειρήματος είναι να καταλάβουμε την γενιά, να καταλάβουμε τους νεότερους ανθρώπους. Δεν είναι λοιπόν να πούμε «Α, οι νέοι είναι με ένα κινητό στο χέρι». Τελικά ας δούμε και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Εδώ είμαστε να μάθουμε από τους νέους, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που τους κουράζει και τους απομακρύνει και τελικά ποια είναι η δική μας ευθύνη σε αυτή την κοινωνία που τους έχει φέρει να δουν με το συγκεκριμένο τρόπο όταν συζητάμε, τρελαίνομαι να ακούω για τη μείωση της ανεργίας συνεχώς από την κυβέρνηση, όταν μιλάμε για απαξιωτικούς μισθούς. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουν καταληθεί τα πάντα. Κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον υποκατώτατο μισθό και εδώ έχουμε υποκατώτατο του υποκατώτατου στην πραγματική εργασία. Και πολλά πολλά άλλα που θα μπορούσα να πούμε. Μην αρχίσω δε τη συζήτηση της αδικίας και το τι υποφέρουν και οι άνθρωποι μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο και βεβαίως όλα τα επαγγέλματα. Το λέω γιατί ασχολούμαι πολύ με το εργασιακό και τις συλλογικές συμβάσεις ως εκλεγμένη εκπρόσωπος των σκηνοθετών στην Ευρώπη και επομένως, αν θέλετε, αυτόν τον συσχετισμό Ευρώπη-Ελλάδα. Mm-hmm. Εργασία είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Άρα ας ακούσουμε εμείς τους νέους, γιατί μόνο με τους νέους πηγαίνουμε μπροστά, να καταλάβουμε ποιοι είναι τελικά οι κώδικες που θα μας πάνε, θα προχωρήσουν τον κόσμο καλύτερα. Ο κόσμος στην τελική είναι για τους νεότερους από εμάς και άρα ας μας δείξουν εκείνη το δρόμο και ας μην είμαστε με μια τόσο τέτοια κριτική στάση απέναντί τους, αλλά ας τους κατανοήσουμε και ας συνομιλήσουμε. Είναι βέβαιο ότι εμείς θα μάθουμε. Η αριστερά, οι προοδευτικές δυνάμεις στην προηγούμενη φάση της μάχης των εθνικών εκλογών, τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο, δεν κατάφερε να προσεγγίσει αυτό το κοινό. Επικυριάρχησε η Νέα Δημοκρατία και για μένα ήταν μία από τις μεγάλες ειδήσεις που έβγαλε εκείνη η κάλπη. Παραδοσιακά οι δυνάμεις αριστεράς ήταν αυτές που τραβούσαν τον νέο κόσμο. Για πρώτη φορά έγινε το εντελώς ανάποδο. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνοντας ξανά σε μια άλλη μάχη που δεν είναι εθνικού χαρακτήρα η κάλπη, αν και έχουν εθνικά χαρακτηριστικά, μπαίνει στη μάχη των ευρωεκλογών. Με ποιο τρόπο σκέφτεστε ότι
θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε τους νέους ανθρώπους, να τους μιλήσουμε. Έχουμε ακριβώς 50 δεύτερα, μία πρώτη απάντηση για να συνεχίσουμε και μετά τον break. Βεβαίως, ασφαλώς, πρώτα να πω ότι νομίζω ότι η Αποχή ήταν ο νικητής και όχι η Νέα Δημοκρατία. Α. Το πιστεύω αυτό. Το άλλο είναι, γίνεται όλος αυτός ο περίφημος λόγος για τα social media. Δεν είναι βεβαίως αυτός ο δρόμος της πολιτικής, αλλά μπορεί να είναι μία πρώτη επικοινωνία, την οποία δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε. Στην πραγματικότητα όμως ούτε αυτός είναι ο τρόπος, είναι η θεματολογία. Να έρθουμε κοντά στους νέους και στα κινήματά τους. Mm-hmm. Για μένα δεν είναι τόσο το μέσο, κατανοητό, αν θέλετε, σκηνοθέτηση με άνθρωπος των media σε ένα βαθμό από την άποψη της εικόνας και του λόγου. Σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε, ασχολούμαι λιγότερο με αυτό. Το θέμα είναι οι θεματικές και οι συζητήσεις να αφορούν τους νέους, mm-hmm. να αφορούν στην πραγματικότητα. Γι' αυτό μίλησα για την αλήθεια. Και αν έχω κανένα, ίσως μετά, κάτι για τους νέους και τα πανεπιστήμια, γιατί είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημιστικό και συνεχίζουμε αμέσως. Κυρία και χαγιά, σας αρέσουν οι μετάλλικα, πληροφορήθηκα. Μου αρέσουν. Δεν έχω μπλούζα βέβαια μετάλλικα, αλλά το ακούμε. Θα σας αγοράσουμε μία. Λοιπόν, πάντως ένα Rolling Stones από την πρώτη συναυλία που έχω, αυτό το περίφημο μαξιλαράκι το έχω ακόμα. Λοιπόν, με την κυρία Αρσένη θα συμφωνήσω περισσότερο, γιατί και εγώ είμαι σχολής Rolling Stones, τελεία παύλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ είμαι λίγο πιο hard. Συγγνώμη, αγαπάμε, εννοείται. Είμαι λίγο πιο hard. Εδώ ξέρει η κυρία Νικολέτα Τσουραμάν που είναι στη διεύθυνση του ήχου. Δηλαδή, αν μας έβαζε και ένα Judas Priest, εγώ θα ήμουν. Όλοι μας. Ναι. Εγώ στην ίδια σχολή, όταν μου λένε Beatles ή Stones, αναφερόμαι σε Βρετανική, λέω ποιοι Beatles. Δεν υπάρχει. Ποιοι Beatles. Ποιοι Beatles τώρα, σε παρακαλώ. Θα ανοίγουμε ένα τεράστιο πέρα. Θα μας αμφιβολήσουν οι ακροατές. Όχι, Rolling Stones, τα μυαλά στα κάγκελα, τέλος. Λοιπόν, με τα μυαλά στα κάγκελα συνεχίζουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 34 πρώτα λεπτά. Δευτέρα, 13 Μαΐου του 2024, Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο και κόψαμε στη μέση την απάντηση της κυρίας Τζέννης Αρσένη, γιατί ήθελα να προσθέσει κάτι για τους νέους στα πανεπιστήμια. Ήθελα και θα το κάνω επίτηδες εδώ στο δικό μας που λέμε το αγαπημένο μας κόκκινο, γιατί και το τονίζω, δεν έρχεται καθόλου απέναντι αυτό που θα πω στους αγώνες που κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ για τα δημόσια πανεπιστήμια mm-hmm. και την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της δημόσιας εκπαίδευσης, μεταξύ όλων των άλλων βεβαίως. Εδώ όμως να πω το εξής, έχοντας ζήσει και αγκαλιάσει πολλούς φοιτητές στη ζωή μου και την ίδια στιγμή από εκείνους έχω εισπράξει διπλάσια αγάπη, στη συζήτηση αυτή για τα παιδιά τα οποία mm-hmm. βρέθηκαν σε άλλους φορείς που δεν ήταν το δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν θέλω να πω ακριβώς τη λέξη, να είμαστε προσεκτικοί παρότι την λέω, αλλά μέσα σε όλον αυτό τον αγώνα και την δική μας αγωνία και μάχη για τη δημόσια εκπαίδευση, να θυμόμαστε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία βρέθηκαν σε άλλους χώρους, που μπορεί να βρέθηκαν και σε κάποιους ιδιωτικούς φορείς, γιατί το άθλιο σύστημα των εξετάσεων δεν τους έδωσε την δυνατότητα να πάνε στην επιλογή τους, οι σειρόκνες των πανεπιστήμιων και πάρα πολλά των τμήματων και πάρα πολλά που έγιναν και επί κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και το συνολικά, για να είμαστε δίκαιοι, το συνολικά άθλιο σύστημα των πανελλαδικών που στέλνει το παιδί σε άλλη σχολή. Να πω λοιπόν ότι πολλά από αυτά τα παιδιά και τα περισσότερα παιδιά είναι που για κάποιους λόγους δεν βρέθηκαν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Ναι. Είναι παιδιά που αγωνίζονται, είναι παιδιά τα οποία δουλεύουν το πρωί για να πληρώσουν τα δίδακτρά τους, που πολλές φορές με πολύ άσχημο τρόπο μπορεί να τους ζητούνται. Το λέω αυτό γιατί είπα να λέμε αλήθειες. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σε όλη αυτή τη συζήτηση που μπροστά ήμουν κι εγώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί τα παιδιά, και το έχω συζητήσει πάρα πολύ με φοιτητές και από όλους τους φορείς, τους εκπαιδευτικούς φορείς, τα παιδιά είναι εκεί και αγωνίζονται για τις σπουδές τους. Mm-hmm. Δεν είμαστε απέναντι στα παιδιά. Είμαστε απέναντι στα ιδρύματα που εκμεταλλεύονται
τα παιδιά και τις οικογένειες με υψηλά δίδακτρα λοιπόν. Και την ανάγκη και την δίψα για τη σπουδή, όπως και πολλούς διδάσκοντες, γιατί αν θέλετε να συζητήσουμε και για τις θέσεις εργασίας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, γιατί με χρόνια μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη και τις τιμένες προκηρύξεις. Επομένως, σε όλη αυτή τη συνομιλία που διεκδικούμε το αδιασβήτητο αγαθό για την παιδεία και την υγεία, πάνε, τα λέμε μαζί γιατί πάνε μαζί, είναι τα δύο σημαντικότερα, ξεχωριστά όμως μιλώντας γι' αυτό, να είμαστε πάντα δίπλα στα παιδιά που αγωνιούν, που βεβαίως θα ήθελαν να βρίσκονται αλλού και να μην πληρώνουν δίδακτρα και πολλές φορές δουλεύουν διπλά και τριπλά για να ανταποκριθούν ώστε να σπουδάσουν. Το βάζω σαν έτσι... Ένα σημείο το οποίο προέρχεται προβληματισμό είναι, και ναι. Κάποια στιγμή υποθέτω μετά τις ευρωεκλογές θα έχει ένα νόημα να το συζητήσουμε και το λέω ακριβώς και μέσα εδώ, γιατί είμαι σίγουρη ότι το αγκαλιάζουμε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε πάντα με τους νέους. Εγώ ένα τελευταίο ερώτημα έχω να κάνω πριν σας αποχαιρετήσουμε. Είπατε προηγουμένως για την τέχνη και ήθελα να ρωτήσω, η πολιτική είναι τέχνη? Η πολιτική είναι ασφαλώς τέχνη. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για την τέχνη της πολιτικής. Είναι όμως τέχνη. Και αν θέλετε, μέσα αυτό το πλαίσιο του φορέα που σας έχω κάνει και πολλές ομιλίες για αισθητική και πολιτική κτλ. Είναι τέχνη. Και δεν θα πω τα γνωστά, η τέχνη του εφικτού κτλ. Αλλά γιατί ακολουθεί την ίδια διαδικασία που είπαμε και στην αρχή. Είναι το όραμα που θα γίνει πράξη. Και είναι συγκινητικό για μένα. Η πολιτική είναι μόνο ομορφιά και μπορεί να... και πραγματικά στεναχωριέμαι αν θέλετε και με πονάει και αν θέλετε και μου έχει και στοιχήσει και εργασιακά και προσωπικά αυτή η ενασχόληση κάποιες φορές. Την πιστεύω όμως, γιατί η πολιτική είναι ο δρόμος για την κοινωνία, όπως και η τέχνη είναι ο δρόμος για την κοινωνία. Η τέχνη και η πολιτική μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Το πιστεύω πραγματικά και γι' αυτό πιστεύω πάρα πολύ στην σύγκλησή τους. Και μέσα από την τέχνη, εξού και ο φορέας που δημιουργήσαμε, που σας είπα, αυτός ο διεθνής τότε, δώσαμε την τέχνη ως μέσο της, ως φορέα πολιτικής αλλαγής, κοινωνικής αλλαγής, και την ίδια στιγμή η πολιτική θέλουμε να φέρει την ομορφιά στην ζωή μας και τη δικαιοσύνη στη ζωή μας. Αυτό το περίφημο, η ομορφιά μπορεί να σώσει τον κόσμο, με το ευρύτερο πλαίσιο, όταν ομορφιά είναι δικαιοσύνη, αξίες, ναι, τότε μπορεί. Μάλιστα. Κυρία Αρσένη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά για την όμορφη συνομιλία, πάντα στο φιλόξενο κόκκινο. Καλή δύναμη και όπως ευχόμαστε σε όλους εσάς τους υποψηφίους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και προσωπική και συλλογική. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.